η επόμενη κατηγορία είναι επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού. Στον τομέα του τουρισμού έχουμε λίγα πράγματα. Έχουμε δώσει μια προτεραιότητα στα μικρά νησιά της Δωδεκανήσου. Το πρόγραμμα που συζητάμε είναι για όλο τον νομό, επαναλαμβάνω. Όπως είπε και η κυρία Παυλάκη, το σύνολο του νομού Δωδεκανήσου είναι μέσα στην περιοχή παρέμβασης, πλην της πόλης Ρόδου, όπου είναι ένα αστικό κέντρο και δεν μπορεί να μπει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Άρα μιλάμε στις επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού μόνο τα μικρά νησιά, κάτω από 3.000 κατοίκους, όπου εκεί πέρα μπορούν να γίνουν, τα λέω λόγω ψερίμου και τελέντου, έτσι, μπορούν να γίνουν μετατροπές διατηρητέων υπάρχοντες ακόμη κτισμάτων σε καταλήματα, μπορούν να γίνουν εξυγχρονισμοί κέντρων εστίασης, επαναλαμβάνω, μόνο στα μικρά νησιά, και τέλος μπορεί να γίνει σε ολόκληρη την περιοχή, δηλαδή και στην Κάλυμνο, μπορεί να γίνουν δράσεις εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Επιτρέπετε, κύριε Δήμαρχε, δώστε το λόγο. Ευχαριστώ. Καταρχήν, να σας καλωσορίσω στην Κάλυμνο. Εμείς δεν χαιρόμαστε διότι είναι τα πολλά τα λεφτά, γιατί αφορά όλο τον νομό. Οι δράσεις είναι πάρα πολλές και ενώ το Λίτερ Αλίας αφορούσε μόνο την Κάλυμνο και είχε τις ιδιαιτερότητες, τα λάθη, τις αδυναμίες του, αλλά ήταν και την Κάλυμνο. Και η δημόσια δαπάνη και η αυτή. Το δεύτερο, ότι κινδυνεύει, φίλε Κώστα, να χαθεί το Φάτμα. Κινδυνεύει να χαθούν οι αλευτικές περιοχές, που δεν είναι κάτι το οποίο θα ωφελήσει ιδιαίτερα το νησί της Καλύμνου. Μπορεί να μην ενδιαφέρει τη Ρόδο, μπορεί να μην ενδιαφέρει την Πό. Αλλά την Καλύμνη όμως την ενδιαφέρει, διότι μέσα από εκεί οι συμπράξεις θα ήταν πολύ καλύτερες και η ανάπτυξη θα ήταν πολύ καλύτερη αν το λειτουργούσαμε όπως έπρεπε να το λειτουργήσουμε και πριν και στο προηγούμενο Λίτερ. Αυτό, κύριε Δήμαρχε, είναι Λίτερ, δεν είναι Λίτερ Αλίας. Αυτό είναι αγροτικό κομμάτι. Αυτό δεν έχει καμία σχέση Αλία. Εκείνο όμως που πριν προχωρήσω, κύριε Ζήβο, θα ήθελα αυτά εδώ που αναφέρεται είναι τα συνολικά ποσά σε κάθε δράση. Αναφέρεται παράδειγμα εδώ 100 τόσες χιλιάδες ιδιωτική δημόσια δαπάνη, ιδιωτική συμμετοχή. Αυτό αφορά όλο τον νομό. Ό,τι βλέπετε αφορά όλο τον νομό. Όλο τον νομό, μάλιστα. Άρα λοιπόν θα πάμε σε συγκριτική αξιολόγηση. Πάντα. Πάντα. Αυτό για να γίνω πιο... Με πλεονέκτημα στα νησιά κάτω των 3.000 κατοίκων. Αυτό είναι... Εντάξει, έχει τα καλά του, έχει τα κακά του όμως. Έτσι. Διότι εδώ έχω την αίσθηση ότι κάπου ιδιαίτερα τα νησιά τα που εξαρτώνται από την Αλία αδικούνται. Διότι βλέπω εδώ τα ποσοστά των νησίων και το θεωρείται υψηλό το 75%. Ενώ επιβάλλεται το 35% στα απόκεντρα ελληνικά νησιά. Άρα λοιπόν έπρεπε να είμαστε στο 85%. Και όχι στο 65 ή στο 60 ή στο 75 που εσείς το θεωρείτε πάρα πολύ ψηλό. Έχω μπροστά μου ανοιχτικά την πρόσκληση και ένα μέτρο, τομεακό βέβαια, που αναφέρει ξεκάθαρα χρηματοδοτικά σχήματα. Αναφέρει όλα τα νησιά, αναφέρει και τα μικρά νησιά, κάτω των 3.000 κατοίκων και τα ποσοστά ενίσχυσης, για να μην μιλήσω για το κομμάτι της Αλίας, θα μιλήσω για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, σαν τον φίλο μου απέναντι που θέλει να κάνει κάτι. Είναι 85% επιδότηση. Είναι πρόσκληση, η οποία έχει βγει στον αέρα. Δεν είναι κάτι. Εσείς γιατί το πάτε στο 75, γιατί το πάτε στο 60, γιατί το πάτε στο φτάνει μέχρι το 50%. Αυτό έχω την αίσθηση ότι είναι λάθος. Και πρέπει, δεν ξέρω κατά πόσο μπορείτε να το δείτε, διότι έχω την αίσθηση ότι αδικούνται τουλάχιστον οι υπάρχοι της Καλλιούμενης. Όσον αφορά τώρα το θέμα της, το κομμάτι το οποίο θα δείτε, εγώ πρέπει να τρέξω λίγο, ας πούμε. Δεν ξέρω αν θα βγει, θα πει όπως είτε αυτό και θα μας λέτε τόσα ιδιωτική συμμετοχή, τόσα το ένα, τόσο το άλλο, ή θα διαμορφωθεί τουλάχιστον το κομμάτι της Αλίας, του Λίτερ Αλίας, όσον αφορά που δεν είναι Λίτερ Αλίας, θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τα τομεακά τα οποία ήδη έχουν προκηρυχθεί. Διότι αν προκηρυχθούν με τη λογική του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΔΟΚ,
έχω την αίσθηση ότι θα πάμε πάλι στο 60-65 και στο 50% ή στο 75% κατά περίπτωση. Πρέπει να, ταπεινή μου άποψη, να ακολουθήσουμε το τομέακο, όπως ακριβώς αναφέρεται, προκειμένου να τύχουμε αυτού του ευεργετήματος του 1541 διαθροτικού κανονισμού του 2001, που ήταν επιτυχία αυτής της ομοσπονδίας, με μοναδικό άρθρο, το θυμάσαι, Κώστα μου, το οποίο λέει ξεκάθαρα ότι έχει το πλεονέκτημα τα ελληνικά, απόλυτα νησιά συν 35 πόντους. Θα σας στείλω τον κανονισμό αυτό να τον δείτε, γιατί δεν μπορεί να μιλάμε σήμερα για 50 και 60% επιδότηση. Πρέπει να πάμε στο 85%. Κλείνοντας, θα ήθελα να κάνω άλλη μία ερώτηση, έχοντας υπόψη μου αυτά τα τομεακά τα οποία έχουν βγει. Παράδειγμα, πείτε ότι εγώ αυτή τη στιγμή έχω ξεκινήσει να κάνω μία πρόταση στον ιδιωτικό τομέα, να κάνω μία επιχείρηση. Όμως, έχω κάνει κάποιες εργασίες. Έχω κάνει κάποιες εργασίες, οι οποίες εργασίες μπορεί να είναι στο 20%, στο 30%, στο 40%, στο 50% της επένδυσης, η οποία θα αποδειχτεί στη συμπορία ότι πράγματι έχει γίνει τα τιμολόγια, τα πάντα όλα. Αυτές θεωρούνται επιλέξιμες δαπάνες, ναι ή όχι? Αυτό είναι κρίσιμο, διότι υπάρχουν επένδυτες οι οποίοι έχουν κάνει κάποια πράγματα. Αυτά τα πράγματα γιατί να μπουν απ' έξω και να μην μπουν μέσα? Ότι τα λύνεσαι νομικά, τα λύνεσαι νομικά. Θα το διάσω. Όχι. Όπως ακριβώς το λέει. Το ξέρω. Πάμε παρακάτω. Για να μην τα ξεχάσω, θα απαντήσω τώρα, να μην περιμένω να... Φίλε, και εγώ έτσι μια λογική, πάντα όπως, όπως σχεδιάζαμε το προηγούμενο, αληθινές περιοχές. Τώρα μας παίρνουν και οι κάμερες και δεν είναι σωστά να τα πούμε, αλλά θα τα πούμε ξεκάθαρα πώς έχουν τα πράγματα. Για να βάλει, που λέτε το Υπουργείο, για να βάλει επιλέξει περιοχή την Κρήτη, μείωσε το ποσοστό πώς να το πω, υπήρχε μια προϋπόθεση για να ξεκλειδώσει το πρόγραμμα Λίας, υπήρχε μια προϋπόθεση να υπάρχει ένα ελάχιστο ποσοστό απασχόλησης στον αλλιευτικό τομέα στην κάθε περιοχή για να είναι επιλέξει. Η Κάλυμνος, έτσι, έχει το μεγαλύτερο ποσοστό στην Ελλάδα απασχόλησης στον αλλιευτικό τομέα. Και όχι μόνο η Κάλυμνος, όλη η Δωδεκάνησος είναι από τα μεγαλύτερα ποσοστά σε όλη την Ελλάδα. Αυτό το ποσοστό το ρίξανε, αν θυμάμαι καλά, στο 1,5%, ενώ εμείς είμαστε στο 8-9%, το ρίξανε στο 1,5% για να, έτσι ώστε να ευνοήσουν κάποιες περιοχές. Εντάξει, τελεία. Με αυτή τη λογική, οι αλλιευτικές περιοχές που λες ότι κινδυνεύουν, όχι μόνο κινδυνεύουν, ισοπεδώθηκαν. Από τη στιγμή που το Υπουργείο έρχεται και σου λέει ότι η αλλιευτική περιοχή θεωρώ εγώ κάθε περιοχή που είναι στο τίποτα, είναι απαράδεκτο. Έτσι, λοιπόν. Είναι θέμα, κύριε Κώστα, καθαρά επιτροπής παρεμβολού. Δεν είναι θέμα καθαρά. Πέρασε από εκεί. Έπρεπε λοιπόν η Κάλυμνος να συμμετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης όπως συμμετείχε τόσα χρόνια, όπως συμμετέχει η Περιφέρεια και δεν έχει εκπρόσωπο της Καλύμνου στην Επιτροπή Παρακολούθησης για να ξέρει το τι γίνεται, να ενημερώνεται το τι γίνεται και από εκείνη τη στιγμή να λέμε ότι ξέρετε κάτι, εδώ πονάμε, αυτό πρέπει να φτιάξουμε, τι πρέπει να κάνουμε. Πάμε στο διαδίκτυο. Δεν έχουμε Υπουργείο. Ο κανονισμός είναι ξεκάθαρο. Περιοχές που εξαρτώνται από την αλληλεία. Ο κανονισμός δεν βάζει ποσοστά, το Υπουργείο βάζει ποσοστά. Που εξαρτώνται από την αλληλεία δεν βάζει ποσοστά. Δεν βάζει ποσοστά. Λοιπόν, στην πρόσκληση για το CLLD μιλάμε. Δεν μιλάω για όλο το τομιακό, μιλάω τώρα για το Λίντερ. Εμείς έχουμε ένα κομματάκι του όλου πρόγραμμα. Επειδή όμως εμείς πρέπει να είμαστε αυτοί που πρέπει να είμαστε, θα πρέπει να τους αποδείξουμε ότι κάνανε λάθος, να έχουμε απορρόφηση σε αυτό που έχουμε απορρόφηση, έτσι ώστε να μας δώσουν και άλλα λεφτά. Εγώ είμαι αυτής της λογικής. Να τους αποδείξουμε, παιδιά, ότι κάναμε λάθος, να το επενδυτικό ενδιαφέρον και πόσα δώσατε σε αυτούς, τόσα. Δώσε μου άλλα τόσα σε μένα, άλλα τόσα. Να απορροφήσω δηλαδή αυτά που έχω και να έχω άλλα τόσα. Αυτή είναι η δική μου λογική. Σε ό,τι αφορά την αλλιευτική περιοχή, εντάξει, εμείς θεωρούμε ότι η αλλιευτική κοινότητα, η αλλιευτική περιοχή είναι όλη η Δωδεκάνησος, αφού έπεσε τόσο πολύ το ποσοστό. Οπότε έχουμε τα λεφτά του Αλίας πια και τα λεφτά του Αλίας, οπότε πήγαμε στα 10 εκατομμύρια. Αυτό είναι το κομμάτι της αλλιευτικής περιοχής. Σε ό,τι αφορά στα ποσά. Τα ποσά που βλέπετε στις δράσεις είναι ενδεικτικά. Δεν είναι κλειδωμένα. Με ποια έννοια? Πριν εμείς βγάλουμε τα αποτελέσματα,
αφού ολοκληρώσουμε την αξιολόγηση και βάλουμε, φτιάξουμε τις λίστες με τη φθήνουσα σειρά κατάταξης, πριν βγάλουμε τα αποτελέσματα, θα δούμε, μας επιτρέπεται να κάνουμε μεταφορές πιστώσεων. Δηλαδή, δεν έχουμε επενδυτικό ενδιαφέρον στον τουρισμό, μπορώ να το πάρω, να το πάω στη μεταποίηση. Δεν έχω στη μεταποίηση και αντίστοιχα, στο πρόγραμμά μου. Αυτό είναι το πρώτο που μπορούμε να κάνουμε. Το δεύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε υπερδέσμευση 10% αυτόματα. Μπορούμε, αν έχουμε μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον, χωρίς να ρωτήσουμε το Υπουργείο, να πούμε, παιδιά, έχουμε 100, εντάσσουμε 110. Και το τρίτο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ζητήσουμε επιπλέον λεφτά πριν να βγάλουμε αποτελέσματα. Άρα, επανέρχομαι σε αυτό που είπα πριν, το στίχημα για μας είναι να έχουμε επενδυτικό ενδιαφέρον και να πούμε στο Υπουργείο, παιδιά, έχουμε αξιόλογες προτάσεις πάνω από το 60-70%, δώστε μας και άλλα λεφτά. Και μετά θα βγάλουμε τα αποτελέσματα. Άρα, τα ποσά δεν θα πρέπει να μας περιορίζουν. Χαρακτηριστικά σας λέω ότι έχουμε προκυρήσει στο 105.000 ευρώ, μπορούμε να υποβάλουμε 600.000 ευρώ. Μπορούμε να υποβάλουμε δηλαδή στο μέγιστο.